Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Νίκος Σοφιάνος, μέλος πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλησπέρα κύριε Σοφιάνε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πώς είδατε τις ευρωεκλογές, να μιλήσουμε και για τις δημοτικές. Νομίζω ότι αυτό που αποτύπωσαν οι ευρωεκλογές είναι ένας νέος πολιτικός συσχετισμός που δυστυχώς εκφράζει μια τάση συντηρητικοποίησης. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εναλλαγή. Η δίκαιη αγανάκτηση και η διαμαρτυρία που εκφράστηκε απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα μέτρα και. Ναι, αλλά στη Νέα Δημοκρατία όμως. Αυτό λέω, ότι η δίκαιη αγανάκτηση η οποία εκφράστηκε απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε με ευθύνη πρώτα απ' όλα του ΣΥΡΙΖΑ σε μια λογική εναλλαγής με την Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά με την πολιτική του έδωσε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει με τη συγκεκριμένη διαφορά, αν θέλετε, και στο κοινάλ να θέλει να παίξει ένα ρόλο μπαλαντέρ σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα έργο ήδη διαμορφωμένο, είναι αυτά που έχει αποφασίσει και έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανησυχία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους εταίρους. Λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχιστούν. Έρχονται και αξιολογούν, ετοιμάζουν νέα κουστούμια και το ζητούμενο, θα λέγαμε εμείς, είναι ότι απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη είναι μεγάλο ζητούμενο η δύναμη αντιπολίτευσης που θα έχει το ΚΚΕ απέναντι σε αυτή την πολιτική, ανεξάρτητα ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της εξουσίας. Το θέμα είναι όμως γιατί να δουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν είδαν τίποτε άλλο δηλαδή. Ποιος κάνει κακό, ποιος είναι ο εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί θα πάμε. Ήταν τιμωρία. Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, βγάζοντας την πρόμικη δουλειά που είχαν πει στη μέση προηγούμενη, συνεχίζοντας αυτή τη δουλειά και μάλιστα πηγαίνοντας ένα βήμα και παραπάνω, δεν είναι μόνο το τρίτο μνημόνιο που μαζί ψήφισαν, είναι οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και είναι και η περίφημη στράτευση της χώρας μας στους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, με τον πρωτοπόρο ρόλο που έπαιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας και τα εύχη και τα μπράβο από τους Αμερικανούς, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Όλο αυτό το σκηνικό οδήγησε σε αυτή την αναδίπλωση. Αν θέλετε, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αντίσει αυτή την απαράδεκτη αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική με προοδευτικές κουβέντες, με αριστερή φρασιολογία και με βουτήγματα στην ιστορία του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος, έδωσε το πάτημα και το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να φαντάζει σήμερα σαν κάτι καινούριο, ενώ είναι το ίδιο παλιό αυτό το κόμμα το οποίο ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, ψήφισε με το ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο και δεσμεύεται ότι θα υλοποιήσει όλα όσα έχει ψηφίσει ο Τσίπρας και η κυβέρνηση. Αυτό λέτε ο δικοματισμός, ο ιδιότυπος δικοματισμός. Λέω ιδιότυπος γιατί δεν έχουν το 90%. Θα λέγαμε είναι ένας διπολισμός μεταμνημονιακός, μνημονιακών κομμάτων με την δική του συμβολή του καθένα, με διαφορετικές φυσικά αφετηρίες, δεν είναι το ίδιο. Όμως οι στρατηγικές τους επιλογές, η ταύτιση που υπάρχει και φάνηκε όλα αυτά τα χρόνια, με τα 4 χρόνια της κυβέρνησης, 4,5 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οδηγεί στον εγκλωβισμό ενός κόσμου, της πλειοψηφίας του κόσμου, οδηγεί στη συντηρητικοποίηση, οδηγεί στην ιτοπάθεια, στο δεν βγαίνει τίποτα, στο όλοι ίδιοι είναι. Αυτή είναι η προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, προσφορά σε εισαγωγικά, ναι, σε αυτό το σύστημα εναλλαγής και σε αυτούς που κάνουν κουμάντο σε αυτή τη χώρα. Μπορεί να βρεθούμε και στις 8 Ιουλίου σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, δηλαδή έτσι θα κυλήσει το πράγμα από εδώ και πέρα, πάλι με ένα διπολισμό, δικοματισμό. Κοιτάξτε, αποτυπώθηκε στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικοποίησης που είπατε πριν. Μα αυτό, αν θέλετε, δεν είναι μια δική μας εκτίμηση. Τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε στις διαθέσεις που υπάρχουν από έναν κόσμο, πώς να το πω, να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική. Τι βλέπουμε στις διαθέσεις το να μην εγκλωβίζεται στη λογική του μικρότερου κακού. Τι βλέπουμε σε μια ουσιαστικά εναλλαγή η οποία εκφράστηκε και με αυτή τη διαφορά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο ζητούμενο στη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Απέναντί τους την επόμενη μέρα, πόσο δυνατό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, πόσο δυνατός θα είναι ένας κόσμος χειραφετημένος από αυτά τα διλήμματα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή τη χειραφέτηση την εκφράζει το ποσοστό και η ψήφη του κόμματός μας απέναντι στα διλήμματα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο που έβλεπα, πίστευα ότι θα πάει και καλύτερα το ΚΚΕ. Και εμείς το πιστεύαμε αυτό και πολλοί κόσμος με κρύα καρδιά, να σας το πω έτσι, του ξαναψήφισε. Ξαναψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να μειώσει τη διαφορά. Αυτό είναι η πραγματικότητα και το ίδιο φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός
κάνανε τις πιο άμαζες συγκεντρώσεις, η πιο μαζική μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στην Αθήνα ήταν όταν κοκκίνησε το Σύνταγμα. Γιατί ναι, μα την είχαμε κόσμο, μεταδώσει και ολόκληρη την ομιλία, τη θυμάμαι, γιατί την έβλεπα κιόλας εδώ. Που συσπυρώνεται στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, εκφράζει μια διάθεση, πώς να το πω, να αλλάξει αυτή τη μιζέρια. Είναι σημαντικό βήμα το οποίο εμείς θα το ενισχύσουμε, η συμπόρευση με έναν κόσμο, που προέρχεται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, στα ψηφοδέλτια μας, αλλά και σε έναν κόσμο που ψήφισε ξανά ή και για πρώτη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτόν τον κόσμο να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Στο και Δήμο. Θα το εκφράσουμε και στα ψηφοδέλτια μας τα βουλευτικά. Στο Δήμο. Στο Δήμο δώσαμε επίσης μια κρίσιμη μάχη. Πιστεύω ότι είμαστε από τους, δεν είμαστε από τους χαμένους. Υπάρχει ένας κερδισμένος με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κώστας Μπακογιάννης. Πολύ χαμένοι σε σχέση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. Εμείς είμαστε σταθεροί. Και πιστεύω ότι και εκεί μια εκτίμηση, μια αναγνώριση της δουλειάς και της παρέμβασης που είχαμε, αν δεν είναι σίγουρο ότι δεν εκφράστηκε σε ψήφους. Απ' την άλλη όμως είναι κρίσιμες ημέρες, είναι κρίσιμη περίοδος να διορθώσει ένας κόσμος την ψήφο του, θα έλεγα εγώ, με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σοφιανέ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.